Και καλώ ήρθατε τη Σήμερα 19 Δεκάτου του 2022. Καλή σα εβδομάδα. Και τα κορυφαία νέα για Κρυπτο είναι τα εξή. εμεί θα ξεκινήσουμε από τι χώρε μα και θα πάμε στο Αζερβαϊτζάν που έχει συνεργαστεί με την Binance ώστε η Binance να βοηθήσει το Αζερβαϊτζάν με του κανόνε κρυπτογράφηση που θέλει να βάλει το Αζερβαϊτζάν στη χώρα του. Και όπω καταλαβαίνετε να επωφεληθεί και η Binance από την ανάλογη συμφωνία. Εμεί θα συνεχίσουμε στην Εθνική Τράπεζα του Καζακστάν η οποία δημοσίευσε τη λευκή βίβλο για το δικό τη CBDC, δηλαδή για το ψηφιακό Tenge. Το Καζακστάν ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δεύτερη φάση του CBDC του και όπω λέει η ίδια η τράπεζα, το 2023 θα περάσει την τρίτη φάση ώστε σιγά σιγά να βγάλει στην αγορά το δικό τη CBDC. Εμεί θα περάσουμε στα ανταλλακτήριά μα και θα πάμε για αρχή στην FTX, που σύμφωνα με ένα στέλεχο από την παγκόσμια εταιρεία επενδυτική τραπεζική ονόματι Jeffries Group, λέει ότι οι πιστωτέ τη FTX θα μπορούσαν να πάρουν πίσω από το 20 έω και το 40% των επενδύσεών του τους πίσω από χρήματα που θα πάρουν από την FTX επειδή θα πουλάνε την FTX κομμάτι-κομμάτι ώστε να αποπληρώσουν του πιστωτέ τη FTX. Και όπω λέει το συγκεκριμένο στέλεχο, η FTX αυτή τη στιγμή με τα έγγραφα που έχει μπροστά του προστάει μεταξύ 10 και 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά δεν τελειώνουμε με την FTX και θα πάμε να δούμε την crypto platform Amber Group, η οποία έκανε έναν έρανο και κατάφερε να μαζέψει 300 εκατομμύρια δολάρια που όπω λέει αυτή η πλατφόρμα για κρυπτο θα τα δώσει πίσω σε όσου έχασαν χρήματα από την κατάρρευση τη FTX. Και αν όντω Γίνει αυτό και δεν γίνει κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ θετικό που έχουν βρεθεί και άλλα χρήματα για να δοθούν πίσω στου ανθρώπου που τα χάσαν από την FTX. Και πέρα από αυτό, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελεί ερευνούν του δημοκρατικού για τι δωρεέ που του είχε κάνει ο κύριο Σάμ. Όπω σα λέω στα προηγούμενα επεισόδια, οι δημοκρατικοί έχουν πάρει πάρα πολλά χρήματα από τον κύριο Σάμ και σιγά σιγά οι εισαγγελεί του ερευνούν για να δούνε αν όντω κάλυπταν την κατάρρευση τη FTX και τον ίδιο τον κύριο Σάμ. Και ίσω και αυτό είναι ο λόγο που πολλοί δημοκρατικοί στέλνουν πίσω τι δωρεέ στον κύριο Σάμ. Για να αποφύγουν ίσω τον έλεγχο από τι αρχέ. Και εμεί θα συνεχίσουμε στο Gate.io, το οποίο αντιμετωπίζει επιβράδυνση στι καταθέσει και στι αναλήψει. Και ο κύριο λόγο είναι συντήρηση των κόμβων. Και όταν λέμε κόμβων, εννοούμε τον σερβερ. Και δεν ήταν καν η σερβερ τη Gate.io, ήταν σερβερ από έναν τρίτο πάροχο, που δυστυχώ επηρέασαν και τον Gate.io. Το ίδιο το Gate.io λέει ότι τα κεφάλαια των χρηστών είναι ασφαλή και απλούστατα θα υπάρχουν καθυστερήσει, και όταν τελειώσει η συντήρηση των σερβερ όλα θα δουλεύουν κανονικότατα. Και πέρα από αυτό, και το Omicron KPA είχε κλείσει για 7 ώρε. Και ο λόγο είναι πάλι σερβερ, αλλά αυτή τη φορά ήταν η σερβερ τη Alibaba. Όπω φαίνεται, το Omicron K6 έχει το ανταλλακτήριό του μέσα στο σερβερ τη Alibaba. Και επειδή η Alibaba είχε ένα τεχνικό πρόβλημα, το Omicron K6 έπεσε για 7 ολόκληρε ώρε. Και αυτά, όπω βλέπετε, είναι μερικά από τα προβλήματα του να είναι ένα ανταλλακτήριο κεντροποιημένο. Αν ήταν κάποιο ανταλλακτήριο αποκεντροποιημένο και ήταν σε πολλού σερβερ, δεν θα έπεφτε όταν είχε βλάβει ένα σερβερ. Αλλά τα κεντροποιημένα ανταλλακτήρια έχουν αυτό το πρόβλημα. Αν υπάρχει κάποια βλάβη Συντήρηση του σερβερ, αναγκαστικά τα ανταλλακτήρια θα δουλεύουν πιο αργά ή θα πέφτουν κιόλα. Αυτά είναι τα αρνητικά των κεντροποιημένων ανταλλακτήριων. Εμεί θα συνεχίσουμε με την υπόθεση τη Ripple που η δικηγόρο του CEO τη Ripple αποσύρεται από την υπόθεση. Αλλά δεν έχουμε να ανησυχήσουμε για κάτι. Το λόγο είναι ότι η κυρία Νικόλ, η οποία είναι η σύμβουλο του CEO τη Ripple, πέφτει από την υπόθεση διότι αποχωρεί και από την δικηγορική εταιρεία στην οποία δουλεύει. Οπότε, εφόσον αποχωρεί από την εταιρεία, θέλει να αποχωρήσει και από τη δίκη. Δεν γνωρίζω του λόγου που θέλει να αποχωρήσει από την εταιρεία και κατ' επέκταση και από τη δίκη τη Ripple. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει συμβεί κάτι περαιτέρω και κάτι ανησυχητικό. Όλη η υπόλοιπη δικηγορική ομάδα τη Ripple είναι εκεί και η παρέτηση τη κυρία Νικόλ είναι απλά ένα τυχαίο γεγονό που δεν έχει να κάνει με τη δίκη τη Ripple. Και εμεί θα συνεχίσουμε και θέλω να σα προειδοποιήσω διότι σύμφωνα με την εταιρεία blockchain Solidus, η οποία παρακολουθεί του κινδύνου στο blockchain, λέει ότι κάθε μέρα δημιουργούνται 350 νέα νομίσματα και το 2020 είχαν δημιουργηθεί πάνω από 83.000 scam νομίσματα και μόλις το 2022 δημιουργήθηκαν πάνω από 117.000 scam νομίσματα. Είναι μια αύξηση 41%. Οπότε θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα νομίσματα που σάχνετε και μόλις στο προηγούμενο live stream είχα επισημάνει κάποια πράγματα που πρέπει να προσέχετε για να δείτε αν ένα νόμισμα είναι καλό για επένδυση ή όχι. Μπορείτε να πάτε να δείτε αυτό το live stream και αν έχετε φυσικά ερωτήσει, μπορείτε να μου τι γράψετε. Και να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι πάνω από 200 για επενδυτέ έχουν επηρεαστεί από αυτά τα scam νομίσματα δυστυχώ. Και τώρα θα πάμε και στην κρυπτο αγορά που δυστυχώ δεν συμβαίνει και κάτι το αξιόλογο. Το bitcoin κρατάει στι 16.700.000 δολάρια και όλη η κρυπτο αγορά είναι σταθερή επειδή απλούστατα το bitcoin είναι σταθερό. Και εμεί απλούστατα αναμένουμε τα νέα εξελίξει. αυτά ήταν τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 19 Δεκάτου 2022 να σημειώσω το περιεχόμενο που παρακολουθήσατε Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού ρόλου και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Καλό εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλος του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.